Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει. Κατάμεστα από κόσμο η αίθουσα στο Μέγαρο Λόγου και Τέχνη στην Πάτρα με κεντρικό ομιλητή τον εργατολόγο νομικό και πρώην γραμματέα του Υπουργείου Εργασίας Γιώργο Ρωμανιά. Την εκδήλωση συνδιοργάνωσαν ο Σύλλογος Συζύγων Θανόντων Αξία με φορείς και εργαζόμενους της πόλης. Ο κύριος Ρωμανιάς ήταν ιδιαίτερα συγκινημένος στην αρχή της ομιλίας του από τα θερμά λόγια όσων τον προλόγησαν. Οφείλω πριν απ' όλα να ευχαριστήσω τον Σύλλογο Αξία για την πρωτοβουλία την οποία είδαμε πριν από λίγο. Πράγματι ήταν έκπληξη. Έχω την αίσθηση ότι δεν έχω κάνει τίποτα. Έχω την αίσθηση ότι λυνούμε την εξέλιξη αυτή. Αλλά δεν έχω κάνει τίποτα. Ήταν ιδιαίτερα δεικτικός απέναντι στις συνεχείς αλλαγές των νόμων που αφορούν τις συντάξεις και τόνισε ότι από το 2015 μέχρι σήμερα έχουν γίνει 17 αλλαγές σε ό,τι αφορά τους νόμους για τις συντάξεις, με κάθε νέο νόμο να ακυρώνει τον προηγούμενο στο πλαίσιο ενός πρωτοφανούς γονιπετογραφήματος, όπως είπε χαρακτηριστικά. Μάλιστα έδωσε και παραδείγματα για να καταλάβει ο κόσμος τι ακριβώς συμβαίνει και το πόσο μπορεί να βρεθούν ξεκρέμασες στην κυριολεξία οι χείρες γυναίκες. Θα πρέπει όταν με βάση αυτή την ισχύουσα νομοθεσία πλέον, θα πρέπει εάν πιθανόν κατά τη διάρκεια, κατά τον χρόνο του θανάτου, εάν η χείρα ήταν 55 χρονών, θα πάρει τη σύνταξη για 3 χρόνια και θα εξακολουθήσει να την παίρνει με κάποιες διαφοροποιήσεις ανάλογα με το αν εργάζεται ή αν έχει δική τη σύνταξη, εξιδίου δικαιώματος. Εάν όμως δεν έχει κλείσει το 55ο έτος κατά τον χρόνο του θανάτου, αλλά το κλείνει στη διάρκεια της τριετίας, τότε θα πάρει τη σύνταξη για 3 χρόνια, μετά θα κοπεί η σύνταξη και θα την ξαναπάρει όταν γίνει 67 ετών. Και αν κατά τον χρόνο θανάτου η σύζυγος είναι κάτω από 52, δεν κλείνει τα 55 μέσα στην τριετία, θα την πάρει για 3 χρόνια και μετά δεν θα την ξαναπάρει ποτέ. Είμαστε δίπλα σας σε κάθε ξεχωριστή στιγμή. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.